Με αντικείμενο τον καθορισμό τη ατζέντα τη άτυπη πενταμερού του Απριλίου, η Τζέν Λουτ περνά το πρωί τη Δευτέρα στο κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου στη Λευκοσία. Η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό θα συναντηθεί στι 10.30 με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ενώ λίγη ώρα νωρίτερα θα έχει δει την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Εν συνεχεία, η κυρία Λούτ θα συναντήσει τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ και θα ακολουθήσουν επαφέ τη με τα Υπουργεία Εξωτερικών των Εγγυητριών Δυνάμεων. Την Τετάρτη η Τζέιν Χολούτ θα βρεθεί στην Αθήνα. Το απόγευμα τη Δευτέρα θα μεταβεί στη Λευκοσία ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα Νίκο Δένδια, προκειμένου να έχει συναντήσει με τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χρυστοδουλίδη. Θέμα των επαφών Δένδια θα είναι ο ελληνοκυπριακό συντονισμό εν ώψη τόσο τη Πενταμερού, όσο και τη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ευρωτουρκικά. Ο επικεφαλή τη ελληνική διπλωματία θα πάει στην Κύπρο κατά την επιστροφή του από το Κάιρο, όπου θα έχει επαφέ σχετικά με τη φερόμενη τουρκοεγυπτιακή προσέγγιση ει βάρο των ελληνικών συμφερόντων στο θέμα τη ΑΟΖ. Οι επαφέ με την Αίγυπτο ήταν συντονισμένε και θα μπορούσε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση περί θαλάσσια δικαιοδοσία, δηλώνει την ίδια ώρα στην εφημερίδα Σαμπάχ ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μευλού Τσαβούσογλου, ο οποίο στην ίδια συνέντευξη επανέλαβε τη θέση τη Άγκυρα περί λύση στο Κυπριακό με δημιουργία δύο κρατών. Ανάλογε δηλώσει έγιναν και από τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα Χουλουσία Καρ, ο οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο να παρεξηγείται η παρουσία του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, η οποία θα πρέπει, όπως είπε, να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του δικαίου.